δημοπρατήσεις που έχει να κάνει με τις εθνικές οδούς, έτσι. Βέβαια. Πάμε παράδειγμα να ξεκινήσουμε Πάτρα Πύργος. Τι γίνεται? Καλά, να μην πω στα χωράφια όμως του συναδέλφου του κύριου Σπίρτζη. Γιατί είναι και πολλά. Γιατί δεν είμαι εγώ ο οποίος ξέρω. Θα έχουμε και τον κύριο Σπίρτζη. Δεν θα την κλειτώσουμε αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, γιατί εγώ κάθομαι και λέω. Δώστε και στο περιβάλλον. Από αυτό το πράγμα. Έχουμε κανονίσει. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω. Ότι θα έρθει. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο δεν το έχω κάνει εγώ τη σύνταξη. Πάμε λοιπόν τώρα. Να δούμε λίγο τον ΤΑΤ. Να δούμε λίγο τον ΤΑΤ. Αλλά δεν μπορούσα δηλαδή αυτό με το. Έκανε πολύ καλά. Όχι, αυτό είναι γενικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα έργα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, την έναξη των εργασιών, κατασκευή κλπ. Φαίνεται ότι σηματοδοτεί, ας πούμε, νέα δεδομένα για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και μια εικόνα ότι αρχίζει ένα πράγμα να κινείται στη χώρα. Αν μείνει μόνο σε αυτό, δεν θα περπατήσει το πράγμα. Ναι, καταρχάς είναι προφανώς μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία, μια πολύ σημαντική συμφωνία. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα ήταν εξαρτημένη από συγκεκριμένες μορφές ενέργειας, κυρίως το πετρέλαιο. Η είσοδος του φυσικού αερίου και περιβαλλοντικά ωφελεί, γιατί ξέρετε ότι το φυσικό αέριο αναμονάδα θερμότητας έχει πολύ μικρότερη επιβάρυνση σε φαινόμενα θερμοκηπίου. Γιατί ξέρετε, αυτές για μας είναι και πρώτη προτεραιότητα και η συμφωνία του Παρισιού. Άρα, το να βάλουμε το φυσικό αέριο στη ζωή μας σε σχέση με το πετρέλαιο, προφανώς είναι ένα τεράστιο βήμα. Απ' την άλλη μεριά, όμως, είναι θετικό ότι αυτός ο αγωγός δεν έρχεται να εξυπηρετεί στενά την Ελλάδα. Ένας αγωγός διακρατικός, που σημαίνει θα εξυπηρετήσει και άλλες αγορές. Γινόμαστε πραγματικά κόμβος. Και αυτό είναι θετικό για την υπόλοιπη Ευρώπη, με την οποία θέλουμε να διασυνδεθούμε για να σταθεροποιηθεί το σύστημα. Πάντα, βέβαια, η κατεύθυνση είναι στην απανθρακοποίηση πια όλου του πλανήτη, δηλαδή στο να φύγουμε τελείως από τα ορυκτά καύσιμα. Το φυσικό αέριο, βέβαια, είναι ένα βήμα, όπως είπα, να μειώσουμε σημαντικά το φαινόμενο θερμοκηπίου. Αναρωτιέμαι τώρα όμως, σε αυτό το παιχνίδι γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, το οποίο ερχόμαστε να παίξουμε, τα προβλήματα που πιθανόν να υπάρξουν σε σχέση με τους Ρώσους. Μέχρι τώρα ήταν η κύρια πηγή, έτσι, το ρώσικο φυσικό αέριο. Είναι γεγονός. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θέλανε αυτή την έναρξη, να απεγκλωβίσουν, έτσι την Ευρώπη λένε, από μία μόνη λύση. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν έχουμε κινδύνους εμείς σε σχέση, σε αυτές τις αποφάσεις, σε σχέση με τους Ρώσους? Δεν βλέπω να υπάρχουν κινδύνοι, γιατί με σωστή εξωτερική πολιτική, μια ισορροπημένη σωστή εξωτερική πολιτική, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε γιατί. Να το πω ειλικρινά, πιστεύετε ειλικρινά ότι οι Ρώσοι θα πληγούν από μια τέτοια συμφωνία επειδή θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός? Δεν πιστεύω ότι αυτά πράγματα είναι, δηλαδή οι κίνδυνοι πιθανοί, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζονται με σωστή εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πολύ εξωτερικό και δεν είμαι ειδικός για το αντικείμενο. Αλλά βλέπουμε άλλες χώρες, δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει ένας φόβος για την εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε άλλες χώρες έχουν πάρα πολύ επωφελή και πλουραλιστική πολιτική. Γιατί ακριβώς δεν βάζουν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Γιατί εμείς πρέπει να δέσουμε τις τύχες μας αποκλειστικά με έναν εταίρο? Εσείς δηλαδή το βλέπετε και θετικό αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Όταν ανοίγει μια αγορά, είναι φανερό ότι αντίθετα θεωρώ ότι μειώνονται οι κίνδυνοι, γιατί ακριβώς κανένας δεν μπορεί να σε εκβιάσει. Αυτή είναι μια, νομίζω, λογική εκτίμηση. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τα εγκαίνια εχθές, είπε ότι αυτό το έργο σηματοδοτεί την έναρξη πολλών ακόμα πραγμάτων που έχουν να υπερπατήσουν στην ελληνική κοινωνία. Τι ακριβώς λέτε ότι είναι στα άμεσα σχέδια για να υπερπατήσουν με αυτών των έργων των μεγάλων? Να καταλάβουμε και κάτι. Κυρίως αφού λέτε ότι θα διασφαλίζετε σε κάθε αυτές τις επενδύσεις το ζήτημα του περιβάλλοντος και της προστασίας του. Είναι φανερό ότι βρήκαμε πάρα πολλές συμβάσεις, τουλάχιστον στο θέμα της αρμοδιότητάς μου, οι οποίες αν είχαν ξεκινήσει από την αρχή, αν είχαν ξεκινήσει από την αρχή σωστά, θα ήταν τελείως διαφορετικές συμμαχίες, πολύ φτηνότερες και πολύ επωφελέστερες για τον πολίτη. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου μας, του κ. Σκουρλέτη κυρίως, ότι κατάφερε και μια πολύ όρημη σύμβαση, τη βελτίωσε σημαντικά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και κυρίως σε επίπεδο αποζημιώσεων στους διάφορους ιδιοκτήτες, αυτού που πέρασε ο αγωγός. Άρα λοιπόν υπάρχει μια βελτίωση. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν παίρνει μια όρημη σύμβαση.
Δεν είναι δυνατόν να τις σταματήσεις τελείως, γιατί εκεί πέρα η ζημία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οπωσδήποτε όμως αυτές τις βελτιώσεις και τις βλέπουμε και σε άλλα έργα. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλα έργα τουριστικά, αυτή τη στιγμή που ξεκινά στην Ελλάδα. Πολλά από αυτά, να σου ομολογήσω, ίσως είναι και προσωπικά εγώ δεν τα πιστεύω. Θα μπορούσαν να είναι τελείως διαφορετικές από την αρχή η κατεύθυνση της τουριστικής, του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Σε αλλά αφού τα βρίσκεις. Σε ποια κατεύθυνση δεν τα βλέπετε σωστά? Μιλάτε μόνο για το περιβάλλον ότι... ή και ως απόδοση οικονομική κλπ. Στην κατεύθυνση ότι πολλά από αυτά τα έργα δεν έχουν μελετήσει επαρκώς αυτό που λέμε τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής. Πολύ μεγάλα έργα, στα οποία είναι αμφίβολο εάν δεν θα κλέψουν δουλειά από άλλους μικρότερους επαγγελματίες. Αυτή είναι η κατεύθυνση και φυσικά το περιβάλλον. Όχι τη χρησιμότητά τους, εννοείται. Όχι τόσο τη χρησιμότητα. Θα μπορούσα να πούμε ότι, ότι είναι μεγάλα έργα all inclusive, στα οποία και μάλιστα με πολύ μεγάλο real estate, δηλαδή αντί να χτίζεις ένα ξενοδοχείο, απλώς πουλάς κατοικίες, με αποτέλεσμα στο τέλος αυτό που θα πάρει η κοινωνία από αυτόν τον ξένο που θα έρθει και θα μένει σε αυτό το σπίτι, δεν είναι αυτό που θα έπαιρνε σε υπηρεσίες όταν έρθει. Τι θα κάνετε για αυτά τα έργα? Αυτή είναι η διαφορά, ότι εμείς, ακόμα και έργα πολύ πολύ όρημα, τα οποία είχαν περάσει από Συμβούλιο Επικρατείας, είχε βγει προεδρικά διατάγματα, εμείς καταφέραμε σε διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους επενδυτές και τα διαπραγματευτήκαμε και τα βελτιώσαμε σημαντικά. Αυτό το ότι βελτιώνεις ένα έργο το οποίο είναι ήδη όρημα, είναι μια μικρή επιτυχία. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι στο μέλλον η λογική θα αλλάξει. Θα έχουμε πολύ διαφορετικό τρόπο να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο. Να αξιοποιήσουμε έργα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα ο πεζοπορικός, ο ορειβατικός, ο ποδηλατικός τουρισμός δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται ο σιδηροδρομικός τουρισμός. Που είναι, εμείς έχουμε ιστορικές γραμμές. Πρόσφατα είχαμε και τη θαυμάσια εκδήλωση στο Βουραϊκό. Δυστυχώς έτυχε βουλή και δεν μπορέσαμε να πάμε με τον κύριο Σπίρτζη. Αλλά νομίζω ότι ας πούμε το τρενάκι του Βουραϊκού θα μπορούσε να είναι πόλος έλξης και το ξέρουν ελάχιστοι. Άρα υπάρχουν τομείς που είμαστε σε μηδενικό επίπεδο και τομείς οι οποίοι έχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Να πω ότι αυτή τη στιγμή ένας ποδηλάτης τουρίστας αφήνει γενικά, επειδή κάνει αυτό την δραστηριότητα, αφήνει πολλαπλάσια κέρδη από έναν άλλο τουρίστα που έρχεται με το τσάρτερ, πάει σε ένα ξενοδοχείο, ξαναδοχείο και φεύγει. Ναι. Είναι δηλαδή τα λεφτά που αφήνει ο ποδηλάτης τουρίστας, είναι αποδεδειγμένο στην Ευρώπη, είναι πολλαπλάσια. Εμείς όμως δεν έχουμε ελκύσει αυτούς τους άνθρωπους, ενώ έχουμε όλη τη φυσική δυνατότητα. Άρα λοιπόν το να κατευθύνεις και σε άλλες κατευθύνσεις 12 μήνων τουρισμού, να θυμίσω ότι ο ποδηλάτης δεν θα έρθει τον Αύγουστο, θα έρθει τους μήνες εκείνους που έχουμε πιο δροσερές θερμοκρασίες. Το ελληνικό ρηβάτης. Είναι off-season δηλαδή. Ακριβώς. Θα αυξήσεις. Διευρύνει πολύ την περίοδο. Θα αυξήσεις πολύ την τουριστική περίοδο. Ακριβώς. Και δίνεις δυνατότητα σε ορεινές περιοχές ή σε ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε νησιά, γιατί τέτοιες διαδρομές υπάρχουν και στα νησιά μας, να έχουν πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο διάστημα τουρισμού. Αυθαίρετα. Τα αυθαίρετα. Τι θα γίνει, το νομοσχέδιο, εμείς τέλος του μήνα, το πολύ μέχρι τις 15 Μαΐου, θα το έχουμε στην πρώτη του μορφή έτοιμο να πάει στους βουλευτές και να συζητηθεί και στις επιστημονικές επαγγελματικές οργανώσεις. Εδώ δυστυχώς να πω ότι ενώ την επιτροπή που φτιάξαμε και δεχτήκαμε συγχαρητήρια από την πρώτη στιγμή ήταν μέσα το τεχνικό επιμελητήριο και οι άλλοι επαγγελματικοί φορείς, λόγω της σεβαστής καθόλου απεργίας της αποχής των μηχανικών, δεν είχαμε αυτή την επαρκή συμμετοχή του τομέα του. Αυτών των επαγγελματικών οργανώσεων. Σεβαστή η εποχή τους. Εμείς έπρεπε εικόνα να... τώρα. Την εικόνα, η εικόνα για το, είναι για... λοιπόν. Πέστε μας λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει. Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει? Οι αλλαγές σημαντικές είναι ότι πρώτον θα μειωθούν σημαντικά και δεν θα είναι τιμωρητικά τα πρόστιμα ώστε να μπορούν να τα πληρώσουν. Αυτή υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία κινήτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ με τον προηγούμενο νόμο, ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν οι πολίτες να τα δηλώσουν. Άρα δεν τα δήλωσαν, απλώς παραβαίνουν. Άρα λοιπόν έχουμε μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, για να εισπράξουμε λεφτά, ακολουθούμε την παλιά καλή μέθοδο ότι δήλωσε το, πλήρωσε και θα το νομοποιήσει. Όχι, το αντίθετο. Όχι, για πες. Όχι, το αντίθετο. Εμβαθύνουμε στην πρόληψη πλέον. Δεν πηγαίνουμε καθόλου σε αυτό το νόμο. Δεν είναι νόμος ο οποίος θα πάει να πατάξει, να τιμωρήσει τον αυτερετούχο. Θα κοιτάξει να θεραπεύσει καταρχάς ρημοτομικά τη ζημία που έχει κάνει, μόνον αυτό και όχι να τιμωρήσει. Με ποιο τρόπο? Γιατί αν κάποια στιγμή απλά είναι λιγότερο το πρόστιμο και πάω να πληρώσω εγώ και το δηλώσω. Να το εξηγήσω πολύ απλά. Υπάρχουν
τρεις μεγάλες κατηγορίες αυτερετούχων. Αυτοί που έχουν τη λεγόμενη κτηριοδομική παράβαση, που δηλαδή το κτίριο στο εσωτερικό του, χωρίς να έχουν αλλάξει το περίγραμμά του, έχει μια σκάλα πιο δεξιά, ένα πιο μεγάλο δωμάτιο, μια τέτοια αυτερεσία. Αυτό θα πληρώσει, θα αυτό λοιπόν δεν είναι δια το τιμωρήσει τόσο αυστηρά, γιατί έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πάμε στα άλλα. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία που είναι η συντριπτική πλειονότητα, είναι αυτή που χτίσει αυτέρετο σε περιοχές εκτός σχεδίου. Γιατί το κράτος επί δεκαετίας δεν έφτιαχνε τα σχέδια πόλης. Εκεί λοιπόν δεν είναι δυνατόν να τον τιμωρήσεις διπλά και να πληρώσεις εισφορά σε γη και σε χρήμα όταν θα ρημοτομηθεί η περιοχή και ταυτόχρονα πληρώνει τέλος τακτοποίηση. Εκεί νομίζω η σωστή ρημοτόμηση θα δείξει τι χρειαζόμαστε για να θεραπεύσουμε και να ρημοτομήσουμε, να έχουμε την πόλη σωστά με τους δημόσιους χώρους, με τους δρόμους του λαού. Δηλαδή εκ των υστέρων θα έρθουμε να πούμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο πόλης. Φυσικά εκ των υστέρων θα φτιαχτούν τα σχέδια πόλης. Και το σπίτι αυτό που θα γίνεται, εκεί, τι θα, σπίτι θα αλλάξει, δεν θα πάρει υπόψη. Αυτό ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή γίνεται. Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή για παράδειγμα όπου έχουμε ρημοτόμηση, το σχέδιο πόλης, αυτοί οι οποίοι ευνοούνται, πληρώνουν εισφορά και σε γη και σε χρήμα, σε αυτό δεν αλλάζει κάτι. Και αυτοί οι οποίοι και με αυτά τα χρήματα που μαζεύουμε πληρώνουμε τις απαλωτριώσεις για να γίνουν τα δημόσια έργα, τα απαιτούμενα για να γίνει το σχέδιο πόλης. Αυτό είναι γνωστό, δεν αλλάζουμε κάτι εκεί. Απλώς λέμε ότι όταν σε κάποια περιοχή ούτως ή άλλως θα εισπράξει αυτά τα χρήματα, δεν χρειάζεται βαρύ και το τέλος της τακτοποίησης. Και η τρίτη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία είναι τα αυθαίρετα εκείνα τα οποία όντως είναι μέσα σε σχέδιο πόλης. Αυτός που έκτισε ή σε επιφάνεια ή σε καθύψος πολλή παράβαση, ενώ δεν υπήρχε ανάγκη, ήταν εντός σχεδίου. Δηλαδή είχα δικαίωμα να χτίσω στη γειτονιά μου τρεις ορόφους και έκτισα πέντε. Αυτοί βέβαια θα χτυπηθούν. Αυτοί θα πληρώσουν ακριβά. Γιατί αυτοί επηρεάζουν το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα όμως εμείς εστιάζουμε στην πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει ότι πλέον το κτίριο που θα ξεκινάει να χτίζεται θα έχει ταυτότητα κτιρίου. Όλα τα κτίρια, ακόμα και αυτά τα οποία βρίσκονται σε γυαλού, σε δάση, θα έχουν ταυτότητα κτιρίου, ώστε να ξέρουμε το πρόβλημα, να έχουμε καταγραφή. Και μετά είναι προφανές ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι οι χάρτες, οι δορυφορικοί χάρτες, μπορεί από πάσα στιγμή με ηλεκτρονικό τρόπο να βρίσκει την παράβαση. Οπότε πλέον θα ξέρει ο πολίτης ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει. Αλλά πρέπει να καταγράψουν πρώτα το πρόβλημα. Και για να το καταγράψεις, δεν μπορείς να δώσεις τόσο πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει καταγραφεί ίσως και κάτω από το 10, από ό,τι λένε πολλοί μηχανικοί, τα 100, με τον παλιό νόμο. Άρα δεν έχει νόημα. Ο νόμος αυτός δεν μπόρεσε, δεν συνέχισε. Απέτυχε στην πράξη. Κύριε Τσίρον.